Η Καβάλα βρέθηκε το πρωί της 3ης 5 Σεπτεμβρίου υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είμαι εδώ για μια συνάντηση με συντρόφους, συντρόφισσες, φίλους, φίλες που ενδιαφέρονται για την εκλογή του Προέδρου. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχω πάει σε πάρα πολλές πόλεις. Μεγάλη ανάγκη του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει και για τις αιτίες της ΙΤΑΣ και πώς θα γίνει η ανάκαμψη. Έχω καταθέσει και προτάσεις για την οικονομία, για την κοινωνία, αλλά και για το ίδιο το κόμμα μας. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης για την ταυτότητά του, για τις αναφορές, για το ανανεωμένο προγραμματικό λόγο του και συγχρόνως αυτό να το συνδυάσει με την έντονη αντιπολιτευτική τακτική που χρειάζεται. Απλώς εγώ σημειώνω ότι η αντιπολίτευση που κάνεις η καθημερινή για την τρέχουσα πολιτική είναι πιο βαθύ αν ξέρεις που θέλεις να πας, αν ξέρεις ποιο είναι το όραμά σου για την κοινωνία, για την οικονομία, για τον πολιτισμό και για πολλά άλλα πράγματα. Ο πρώτος γύρος είναι την Κυριακή που μας έρχεται στις 10 του μήνα με 5 υποψήφιους, οι οποίοι είναι γνωστοί, έτσι, και η Έφη Αχτσιόγλου, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ο Νίκος ο Παπάς, ο Στέφανος ο Τζουμάκας και ο Στέφανος ο Κασελάκης. Η διαδικασία θα γίνει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Τα εκλογικά κέντρα για τον ομό Καβάλας είναι 2 στην Καβάλα που θα είναι και τα 2 στο διοικητήριο στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης. Για τους Φιλίππους είναι στο πρώην Δημαρχείο Φιλίππων στις Κρινίδες. Για το Παγκαίο είναι στο Δήμο στην Ελευθερούπολη. Για τον Έστω είναι στα γραφεία του κόμματός μας στη Χρυσούπολη και για τη Θάσο είναι στο πρώην κοινοτικό κατάστημα του πριν. Ο κ. Τσακαλώτος στη συνέχεια παραχώρησε ομιλία στους φίλους του κόμματος, ενώ αναφέρθηκε τόσο στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ όσο και στους συνυποψηφίους του. Νομίζω ότι η διαδικασία για τον πρόεδρο ή την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει καλά. Δηλαδή είναι λογικό όταν φεύγει ένας αρχηγός που ήταν για 15 χρόνια να έχει ο καθένας και η καθεμία κάποια ανησυχία αν θα μπορεί να υπάρχει ενότητα, αν θα υπάρχουν αποκλίνουσες διαδικασίες. Νομίζω τα πρώτα αντανακλαστικά και της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και των 4 και τώρα 4 συν 1 υποψηφίων δίνουν θετικά μηνύματα ότι έχει γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες παρακολουθήσατε το διαρκές συνέδριο. Νομίζω ότι ήταν μια ωραία διαδικασία. Οι υποψήφοι δώσανε το δικό τους το στίγμα. Σε πάρα πολλά πράγματα συμφωνούμε. Πώς θα ήταν και αλλιώς από ότι είμαστε στο ίδιο κόμμα. Προφανώς υπάρχουν και αποχρώσεις, διαφορετικές προτεραιότητες σε κάποια θέματα. Αλλά νομίζω ότι το ερώτημα της ενότητας έχει ήδη κριθεί. Έχει κριθεί δηλαδή από το τρόπο που έχει γίνει η διαδικασία και το τρόπο που το έχουν αντιμετωπίσει οι 5 υποψήφοι.